άστρα δεν βασιλεύουνε. Σάββας Περσελής, ένας θρύλος του Αιγαίου. Στα 95 του ξέθαβε για μας το δοξάρι της λύρας για να μας χαρίσει τον ήχο της Κάσου. Βρεθήκαμε σπίτι του. Τα άστρα δε βασιλεύουνε. Έχει πόνο στη καρδιά. Είχαμε έρθει στην Κάσο, ένας μικρός βράχος ανάμεσα στην Κάρπαθο και την Κρήτη. Γιάννης Αντωνάς, σπιτονικοκύρης μας στο νησί, μας κάλεσε στο μητάτο του πάνω στο βουνό. Θα ξεκινούσε να φτιάξει σιτάκα, που είναι ό,τι πιο νόστιμο βγάζει η Κάσος. Οι κραυγές, τα παραγγέλματα, τα κουδούνια των ζώων, οι στάσεις του σώματος είναι μια γλώσσα. Ο διάλογος του Γιάννη με τα ζωντανά του. Οι λέξεις μητάτο και σιτάκα ήταν εντελώς άγνωστες σε μας. Στο άκουσμά τους άσκησαν πάνω μας μια γοητεία που μας έφερε στο βουνό. Αργότερα καταλάβαμε πόσο τυχεροί είμαστε που είχαμε γνωρίσει αυτόν τον άνθρωπο. Βιτσέντζος Κορνάρος. Ένα πλοίο θρύλος της άγονης γραμμής. Ο κόσμος το αγαπά γιατί ο καπετάνιος κάνει πάντα δύσκολες μανούβρες. Όταν έχει καιρό στα λιμάνια των μικρών νησιών. Thank you.
Όταν είχαμε πρωτοδεί την Κάσο, δεν μπορούσαμε να φανταστούμε ότι αυτό που ψάχναμε, τον ήχο της Κασιώτικης Λύρας, θα το βρίσκαμε μέσα σε μερικά από αυτά τα απλά σπιτάκια, καθώς και στο βουνό. Χαζέψαμε την άφιξη του Βιτσέντζου. Το πλοίο για το νησί είναι μεγάλο γεγονός. Αφεθήκαμε στην απλότητα του τοπίου, στην ηρεμία των ανθρώπων και στα παιχνίδια της θάλασσας. Οι κινήσεις του Γιάννη και η Σολομονική που μιλούσε με τα ζώα μας εχμαλώτησαν. Η πρόταξη του χεριού συνδυάζεται με τη διανομή του φαγητού. Το τελετουργικό της Ιτάκας μόλις άρχιζε. Μέσα στο Μητάτο είχαμε επισκέψεις. Ο Κίκης και η παρέα του ανέβαιναν στο βουνό. Σταμάτησαν να πάρουν μια ανάσα. Ομορφιά να πιάσω. Έλα την ομορφιά να πιάσω και εκείνος χαμογέλασε και μου δείξε την Κάσο. Πάνω στη σκάσου τα βουνά ένα πουλάκι κλαίει. Έλα, έλα, ένα πουλάκι κλαίει. Έλα, 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 ένα πουλάκι κλαίει. Κι όποιος περνά τον αρώτα που είναι οι Κασώτες νέοι. Ο λυρισμός της νησιώτικης μελωδίας καθρεπτίζει την αδιαίρετη ενότητα λόγου, μουσικής και χορού, τους αγώνες για την ελευθερία, τις χαρές και τους καημούς, την αγάπη και το θάνατο. Ο Γιάννης, για να τους ευχαριστήσει, τους κάλεσε στην επιστροφή τους να δοκιμάσουν αυτό που έφτιαχνε. Οι άνθρωποι εδώ στηρίζονται στις δικές τους δυνάμεις. Η φύση, αν και με την πρώτη ματιά φαίνεται σκληρή, κρύβει ένα πλούτο που μόνο οι ντόπιοι τον βλέπουν. Όσο πιο γλυκό γινότανε το απογευματινό φως, τόσο η αγωνία μας μεγάλωνε.
ραντεβού μας με το Σάβα μας έφερε πίσω στο λιμάνι, το Φρύ. Από εκεί ανεβήκαμε στην Αγία Μαρίνα, το αρχοντοχώρι της Κάσου. Ξαφνιαστήκαμε ευχάριστα όταν τον είδαμε να μας περιμένει μαζί με τον γιο του, τον Δημήτρη. Μεθαύριο έφευγε ο ανιψιός του ο Σταύρος για τη Νέα Υόρκη. Ήθελε να τον χαιρετήσει. Ήθελα να κάποιο καρδιές να ανακύβιω δικές μου. Ο ίδιος ο Σταύρος, λιράρι στην Αμερική, έπιασε το όργανο για να τραγουδήσει ο θείος και δάσκαλός του. Σμένη η καρδιά μου τη σκαμμένη. Είχαμε κουράσει αρκετά το Σάββα. Αισθανόμαστε κάπως άσχημα για την ταλαιπωρία που του είχαμε προκαλέσει. Όμως αυτός μας ξάφνιασε, λέγοντάς μας ότι αύριο θα μας περίμενε στο πατρικό του σπίτι που τώρα ανήκει στο γιο του, το Δημήτρη. Εξάλλου, αύριο ήταν του Αγίου Μάμα. Έπρεπε να κεραστούμε, μας είπε. Κατεβήκαμε στο λιμάνι μαγεμένοι από το σθένος και την ψυχή αυτού του μεγάλου μουσικού της Κάσου. Όλη η ζωή στο νησί ξεκινάει με τον πρωινό καφέ της Κούλας. Στην μπούκα του λιμανιού θα ακούσεις την πρώτη καλημέρα. Σεπτέμβρη. Σήμερα, για το νησί, ήταν πρωτοχρονιά. Ο Άιμά μας γιόρταζε. Έχοντας μπει για τα καλά στον ιδιαίτερο κόσμο της λύρας, δεν ξαφνιαστήκαμε όταν ανακαλύψαμε ότι η κατασκευή αυτού του οργάνου είναι μια υπόθεση που αφορά το μεράκι απλών ανθρώπων. Ο Μανώλης ξεκινούσε ένα καινούριο σκάφος για μια λίρα. Δίπλα ο Σάββας είχε τα κέφια του. Ο Άι Μάμας είναι μεγάλη γιορτή για το νησί. Αυτό το σπίτι είχε εκπληρώσει την επιθυμία του να βρεθεί στο σπίτι που γεννήθηκε.
αυτό που ανακαλύπταμε συνεχώς, ψάχνοντας τον κόσμο της αχλαδόσχημης, ήταν ότι στο ίδιο πρόσωπο ταυτίζονται η πείρα του εκτελεστή και του κατασκευαστή. Τη λύρα τώρα έπαιζε ο γιος του, ο Δημήτρης, μεγάλος λυράρης στη Ρόδο. Είχε κατέβει για τη γιορτή. Άιμά μας, ο προστάτης των Βοσκών. Το όνομά του γιορτάζεται με πρωτοχρονιάτικα έθιμα. Ένας καινούριος κύκλος αρχίζει. Το ρόδι πρέπει να σπάσει. Καλή αρχή χρονιά. Η μεσημεριανή προετοιμασία. Όλο το νησί το βράδυ θα βρεθεί επάνω στο βουνό του Άιμάμα. Το τρικούβερτο γλέντι που θα ακολουθήσει θα φτάσει μέχρι την αυγή. Η αρμονική ενότητα ποίησης, μουσικής και χορού. Η κασιώτικη μουσική έχει τους δικούς της νόμους, το δικό της ήθος και αισθητική. Πολιτισμός της άγονης γραμμής διαφεύγει από τη βιασύνη και την ανωνυμία της σύγχρονης ζωής. Φρενίτης της κασιώτικης σούστας και του χορού στην αυλή του Άιμάμα έκρυβε άλλη μια τεράστια έκπληξη για μας. Στη λύρα ήταν ο αδερφός του Σάβα, ο Ηλίας Περσελής. Η δεξιοτεχνία του και το ιδιαίτερο ύφος στο παίξιμο μας απογείωσαν μαζί με το χορό. Κρατήσαμε βαθιά στη μνήμη μας αυτή την αρχαίγονη μορφή του Αιγαίου. Thank you.
Η τελευταία μας μέρα στο νησί μας βρήκε στα πελασγικά τείχη της Ελληνοκαμάρας. Σπηλιά καταφύγιο των ντόπιων στις επιδρομές όλων των εποχών. Η διαδρομή της Κάσου πάει πολύ προς τα πίσω. Ο Όμηρος την αναφέρει στον κατάλογο των πλοίων που έφυγαν για την Τρία. Ανθός του γάλατος. Η Σιτάκα ήταν έτοιμη. Ο Κίκης και η παρέα του ήταν πολύ τυχεροί. Επέστρεφαν πάνω στην ώρα. Θα τρώγαμε τη Σιτάκα καυτή, μέσα από το καζάνι. Τη Σιτάκα πολεμώ. Τη Σιτάκα. Έχει τεράστιο βούτυρο ή ξέρω. Βλέπει βούτυρο. Κουλουμπά, κουλουμπά με στο βότι. Δηλαδή τώρα φάμε σιτάκα για ψωμί. Βέβαια. Μπουκάλι εξέρα. Εδώ πέρα φέρω κρασί κακομερά. Έχει ράτσι. Στον τουλάπι. Έλα, θα αργήσεις, ε. Όχι, μωρέ. Η ματινάδα σκαρώθηκε σε μηδενικό χρόνο. Ο πολιτισμός του Αιγαίου, μέσα από τους ορχιστρικούς στίχους του Μιχάλη, κρυμμένος καλά, στο μητάτο ενός βοσκού της Κάσου. Έλα, έλα, φως, πως συμπορώ να πω κακό, Κάσος για το νησί σου. Έλα, 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 Κάσος για το νησί σου. Που φατίσει τα κατσού και την ελαϊκή σου. Ο καιρός έκλεινε για τα καλά.
θελήσαμε να χαιρετήσουμε αυτόν τον κορυφαίο Κασιώτη μουσικό και ποιητή. Επειδή ο πατέρας μου έπαιζε λίρα, ήθελα να μάθω λίγο τη λίρα. Και τι έκανα, παιδί τώρα 6 χρονών παιδί, έπιασα ένα κομμάτι ξύλο και έκανα το σέδιο της λίρας. Με δίχως να σκαφιώσω, με δίχως τίποτα, και έβαλα πάνω στα σύρματα, έβαλα τα σπάντα, ό,τι βρίσκα πάνω. Και με τσίνηση τη δουλειά, εμολόγησα τη λίρα. Το άστρο της Κάσου δεν θα βασιλεύε ποτέ. Γίνεται ακόμα πιο λαμπερό όταν τύχει να τραγουδά και να παίζει τη λίρα του. Μεγάλο δίναμε.